Κύριε Λαγαρία, καλώς ήρθατε στο Ναυτεμπορική TV. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε με τα διαγράμματα που πάντα προμηθεύεται την εκπομπή και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Να τα προβάλλουμε, να τα δει και ο κόσμος στις οθόνες και να μας εξηγήσετε τι βλέπουμε. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Η αμερικανική οικονομία είναι δυνατή. Ναι, λοιπόν, τα στοιχεία της αμερικανικής οικονομίας και συγκεκριμένα οι λιανικές πωλήσεις, τόσο χτες το νούμερο αυτό όσο σήμερα και το Ηνωμένο Βασιλείο, βγήκαν αρκετά δυνατά και πολύ ψηλότερα από ό,τι τα περιμένανε. Σε γενικές γραμμές τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια οικονομία η οποία πάει καλά. Και το ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι άμα ρωτήσετε τους καταναλωτές, τα διάφορες δημοσκοπήσεις, δεν αισθάνονται οι καταναλωτές καλά για την οικονομία. Όμως ξοδεύουν. Και αυτό είναι από μακροοικονομικής άποψης έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί προεκλογικά απαντάνε με βάση το φόβο που τους έχει δημιουργήσει το κάθε κόμμα. Και τόσο δημοκρατικοί όσο και ρεμπλικάνοι θεωρούν τους εαυτούς τους ρηγμένους πολιτικά. Οπότε όταν τους ρωτήσει κανείς πώς αισθάνεσαι για την οικονομία, λένε δεν νιώθω καλά, πρέπει τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Αλλά οι λιανικές πωλήσεις δείχνουν ότι ξοδεύουν. Αυτό περίπου συμβαίνει και στη χώρα μας. Οπότε η οικονομία πάει καλά, βλέπουμε γενικά τους δείκτες να πηγαίνουν καλά. Ναι, επιβραδύνει ως ένα σημείο, αλλά δεν είναι πουθενά κοντά σε ύφεση. Αυτό περίπου συμβαίνει και στην Ελλάδα, για να κάνουμε και ένα παραλληλισμό, να δούμε ότι πολλά θέματα είναι κοινά. Καθώς και στη χώρα μας όλοι παραπονούνται δημοσκοπικά, τουλάχιστον αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, η νούμερο ένα πηγή ανησυχίας για τα ζητήματα της ακρίβειας. Παρόλα αυτά, οι όγκοι των πωλήσεων στον τομέα της λιανικής δεν πέφτουν ή δεν πέφτουν αναλογικά με το πόσο μεγάλη είναι η δυσκολία που φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν οι Έλληνες καταναλωτές. Περίπου το ίδιο μας λέτε ότι σημαίνει και στην Αμερική. Ναι, δηλαδή αυτό δείχνει ουσιαστικά ότι οι δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης δεν είναι καλός δείκτης για να προβλέψει κανείς τις λιανικές πωλήσεις. Και επίσης αυτό δείχνει ότι υπάρχει χρήμα, ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν αποθέματα μέσα από τα οποία συντηρούν την κατανάλωση. Σίγουρα έχουν αποθέματα, σίγουρα οι δείκτες αποταμίευσης είναι αρκετά υψηλοί, σίγουρα κυκλοφορεί χρήμα, οι δείκτες ρευστότητας επίσης είναι αρκετά υψηλοί. Δεν υπάρχει κάτι εγενός ανησυχητικό αυτή τη στιγμή στα στοιχεία της αμερικάνικης οικονομίας. Να προχωρήσουμε και στο επόμενο διάγραμμα, κύριε Λαγαρία, με τον τίτλο «Οι αγορές δεν πιστεύουν στους δημοκρατικούς». Είναι ένα ερώτημα που νομίζω έχει μεγάλη σημασία, οδεύοντας σιγά σιγά και προς την ημέρα. Υπήρχε ένας λόγος που το έβαλα αυτό το διάγραμμα και είναι ότι κάνει τους γύρους αυτές τις μέρες. Ναι. Μπορεί όμως να είναι και λίγο παραπλανητικό. Για πείτε μας. Ουσιαστικά η Goldman Sachs έχει φτιάξει δύο μπάσκετ μετοχών, δύο καλάθια μετοχών. Το ένα το οποίο οι μετοχές που πάνε καλά, μετοχές πρόσκειται στους δημοκρατικούς πάνε καλά, και στο άλλο μετοχές πρόσκειται στους ρεπουμπλικάνους πάνε καλά. Και βλέπουμε ότι με αφετηρία την αρχή του έτους, τώρα οι μετοχές που πρόσκειται στους ρεπουμπλικάνους πάνε καλύτερα. Οι μετοχές που πρόσκειται στους δημοκρατικούς πήγαν πολύ καλύτερα μετά την ανακοίνωση από την Καμάλα, αλλά τον τελευταίο μήνα βλέπουμε μία πτώση και γενικώς βλέπουμε και μία δημοσκοπική άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή εξακολουθεί να υπάρχει ένα 55-45 περίπου υπέρ της Καμάλα, που έχει γίνει τώρα περίπου 47-53. Εξακολουθεί να είναι αυτό που ήταν. Μια 50-50 εκλογή, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και αυτό που βλέπουμε επίσης έχει σχέση και με τις τράπεζες, γιατί στο καλάθι του κυρίου Τραμπ είναι οι τράπεζες, οι οποίες ανακοίνωσαν αποτελέσματα την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν ως επιτοπλίστων καλά, οπότε τρέξανε. Γι' αυτό και βλέπουμε και το καλάθι να πηγαίνει πολύ καλύτερα, κυρίως τις τελευταίες μέρες. Αλλά γεγονός παραμένει, και γι' αυτό ήθελα να το καταδείξω, ότι αν ακούσουμε και δηλώσεις από τη Wall Street, παραδείγματος χάρη του Ντράκεν Μίλλερ, αν ακούσουμε και γενικά το τι λένε τα διάφορα blog sites κτλ., υπάρχει ένα κλίμα ότι στη Wall Street ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι, αν όχι το αδιαφιλονίκητο, είναι ένα μέτριο φαβορί να κερδίσει τις εκλογές. Πάμε και στο επόμενο διάγραμμα για να κλείσουμε κάπως με τα διαγράμματα την αποτύπωση των τάσεων της αμερικανικής οικονομίας, και θέλω μετά να σας ρωτήσω για την πρόσφατη συνέντευξη της Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η οποία έδωσε κάποια σήματα για την τάση της αμερικανικής οικονομίας που νομίζω δημιουργούν ή μάλλον δεν είναι τόσο αισιόδοξες πιθανά όσο θα περιμέναμε, λέγοντας ότι είμαστε ακόμα μακριά από τον πανηγυρισμό, γιατί έχουμε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά να το σχολιάσουμε στην πορεία. Να κλείσουμε με το επόμενο διάγραμμα πρώτα, με τον τίτλο «Οι αγορές περιμένουν σταδιακές μειώσεις επιτοκίων τους επόμενους 12 μήνες».
Ναι. Λοιπόν, οι αγορές περιμένουν σταδιακές μείωσεις επιτοκίων τους επόμενους 12 μήνες. Αυτά είναι περίπου πώς βλέπουν οι αγορές να κινηθούν τα επιτόκια σε Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη. Όπως βλέπουμε στην Ευρώπη, εντάξει, ξεκινήσαν από αρκετά χαμηλότερα, θα κινηθούν και αρκετά χαμηλότερα, αλλά περίπου οι τρεις δείκτες είναι λίγο ή πολύ παράλληλοι. Τι περιμένουν λοιπόν οι αγορές? Περιμένουν σταδιακή και όχι απότομη μείωση επιτοκίων από εδώ πέρα που είμαστε τους επόμενους μήνες. Τώρα για την Ευρώπη. Σίγουρα περιμένουν μετά τη χθεσινή μείωση την Τρίτη, περιμένουν άλλη μία μέχρι το τέλος του έτους, και αρχίζουν και τιμολογούν και δεύτερη. Θεωρώ ότι αυτό είναι λίγο αρκετά επιθετικό. Δεν νομίζω ότι αυτοί που το τιμολογούν απαραίτητα θα κερδίσουν, ή θεωρώ ότι έχουμε κάνει αρκετές μείωσεις επιτοκίων, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός, και το λέμε και το ξαναλέμε, δεν έχει νικηθεί. Ξέρετε, ο κύριος Στουρνάρος, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, έκανε μια δήλωση πρόσφατα λέγοντας ότι θα δούμε άλλη μία μείωση επιτοκίων μέχρι το τέλος του χρόνου, συνολικά 4, δηλαδή 25 μονάδων βάσης, ναι, το Δεκέμβριο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι, αυτή ήταν η αρχική του άποψη, μετά το μείωσε σε 3 και τώρα ξαναεπιστρέφει στο 4. Ο Στουρνάρας είναι από τα γνωστά περιστέρια, αν θέλετε, είναι η έκφραση που χρησιμοποιούμε της Κεντρικής Τράπεζας. Είναι λογικό. Όλοι οι κεντρικοί τραπεζίτες της περιφέρειας της Ευρώπης τείνουν να υποστηρίζουν περισσότερες μειώσεις επιτοκίων, γιατί αυτό μειώνει τις πιέσεις στις εκάστοτε οικονομίες. Θεωρώ ότι καταλήτης για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων έχει υπάρξει η κατάσταση της γαλλικής οικονομίας. Ας μην ξεχνάμε ότι η κεντρική τραπεζή της είναι Γαλλίδα, μάλιστα με πολιτικές φιλοδοξίες. Και η γαλλική οικονομία αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο της Ευρώπης. Λόγω του επίμονου δημοσιονομικού ελλείμματος, λόγω της νέας κυβέρνησης και της ακυβερνησίας που προηγήθηκε και που μπορεί να έπεται. Οπότε είναι λογικό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί είναι η μοναδική μεταξύ των κεντρικών τραπεζών που η ύπαρξή της διασφαλίζει και μια πολιτική ένωση, συγκεκριμένη περίπτωση στην Ευρωζώνη, σίγουρα έχει μια τάση πιο χαμηλότερων επιτοκίων και λιγότερο κόστος χρήματος. Ξέρετε, αν μαγικά εξαφανιζόντουσαν οι κεντρικές τραπέζες αύριο, η Αμερική ή το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπήρχαν με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δεν εξαφανιζόντουσαν ως χώρες. Η Ευρωζώνη όμως την επόμενη μέρα που για κάποιο λόγο θα έφευγε η κεντρική τράπεζα από τη μέση, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν Ευρωζώνη. Κατανοητό. Πάμε να δούμε και τη δήλωση μιας θεσμικής παίκτριας της παγκόσμιας οικονομίας, της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η οποία παραχώρησε συνέντευξη στην οποία είπε ακριβώς ότι δεν είναι καιρός ακόμα να θριαμβολογούμε σε σχέση με την πτώση του πληθωρισμού. Είναι πολύ χαμηλή η ανάπτυξη και πολύ υψηλό το χρέος το οποίο βαραίνει την παγκόσμια οικονομία. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς ερμηνεύετε αυτή τη δήλωση και αν συνδέεται με τα καινούρια συνέχεια υψηλά που βλέπουμε στις τιμές του χρυσού, που υπερβαίνει σήμερα τα 2.700 δολάρια η ουγγιά, κάνοντας ένα άλμα περίπου 30% από την αρχή του έτους. Ναι, κοιτάξτε, ο χρυσός αυτή τη στιγμή δεν τρέχει για τον παραδοσιακό λόγο που είναι το χαμηλότερο δολάριο, γιατί πάρα πολύ απλά οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων έχουν μετριαστεί, άρα το δολάριο έχει κάνει rebound, άρα έπρεπε να έχει κάνει και ο χρυσός και δεν έκανε. Γιατί τρέχει λοιπόν ο χρυσός? Ως επιτοπλίστων τρέχει για εποχικούς λόγους. Αγοράζουν οι κεντρικές τράπεζες μαζικά, αλλά αγοράζει κυρίως και η Ινδία. Είναι η εποχή λοιπόν για την ιστορία που γίνονται γάμοι στην Ινδία. Και όπως εμείς στην Ελλάδα παραδοσιακά δίνουμε το φακελάκι με τα λεφτά, με μας ακούσει ποντέ και εφορία, στην Ινδία δίνουν χρυσό. Και αυτό μου το λένε αρκετοί φίλοι μου οι δύο, ότι είναι η εποχή που πάνε και αγοράζουν πιο πολύ χρυσό εποχικά από άλλες εποχές. Υπάρχει λοιπόν μια ζήτηση και από θεσμικούς και από retail. Η Ινδία είναι η πρώτη σε κατανάλωση χρυσού στον κόσμο. Έχει περίπου 25% της παγκόσμιας κατανάλωσης χρυσού. Μιλάμε για μια χώρα 1,5 δις που αγαπάει πολύ το χρυσό, άρα μπορεί να τον κουνήσει. Έτσι. Από εκεί πέρα υπάρχει και ένα trade όμως, το οποίο έχουν επιδείξει πάρα πολύ μέσα και το οποίο αποκτά και στοιχεία
πώς το λένε, και στοιχεία speculation. Οπότε δεν είναι απίθανο να το δούμε 100-200 δολάρια και κάτω να διορθώσει λίγο ο χρυσός σε λίγο πιο λογικά επίπεδα. Το πρόβλημα με το χρυσό είναι ότι δεν υπάρχει δίκαιη αποτίμηση. Είτε 0 δολάρια είτε έχει 5.000 δολάρια, είναι το ίδιο πράγμα από οικονομικής άποψης. Αυτό λοιπόν είναι το χρυσό. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Γεωργίεβα, μιλάει σαν οικονομολόγος, έχει δίκιο, αλλά από μια οικονομολογική άποψη ποτέ δεν είναι καιρός για να πανηγυρίσει. Πάντα υπάρχει κάποιος λόγος να ανησυχείς. Το χρέος όντως είναι εκεί πέρα. Είναι τεράστιο θέμα και θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Αλλά με έναν ορίζοντα 6 μηνών με ενός χρόνου. Και ας πάμε και ένα χρόνο πίσω που βλέπαμε αρκετά μεγάλες πιθανότητες ύφεσης. Τώρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ύφεση, βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός πέφτει. Οπότε σε χρηματιστηριακό επίπεδο, σε επίπεδο αγορών και το τι ενδιαφέρει τελικά τον καταναλωτή για τον επόμενο 1-2 χρόνια, θεωρώ ότι κυρίως οι Αμερικάνικοι, και ελπίζω αυτό κάπως θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή οικονομία, είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Κύριε Λαγαρία, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο Ναυτεμπορική TV. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ και εγώ.